Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 5 του μηνός, 5 Σεπτεμβρίου 2018. Ώρα για μπλε ξεκινάμε, για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Χριστάρα μου, να πω καλή αρχή και σε μένα και σε σένα πακέτο, γιατί είναι φίλε μου η 13η σεζόν της ώρας για μπλε. Μαζί και φυσικά δεν ξεχνάω και τον Γιάννη και τον Παύλο και τον Πέτρο που τότε από το 7 μέχρι το 10, 11 δεν θυμάμαι, ήταν εδώ. Όπως και να έχει, 2006-2018 και πάμε προς 19 σιγά σιγά. Για το πότε θα πούμε καλά Χριστούγεννα, χαμπάρι θα πάρουμε. Είναι αυτή εδώ η εκπομπή για να σας ενημερώνει για όλα τα ζητήματα του Ηρακλή, με τα καλά της, με τα στραβά της, με τα σωστά της, με τα λάθη της. Όπως και να έχει, υπάρχει για τον Ηρακλή και μόνο για τον Ηρακλή. Όλα για μπλε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου Χρήστος Κιώσης. Στην παρέα μας όλοι εσείς ακροατές και ακροάτριες, ο κόσμος του Ηρακλή φυσικά. Θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά, παρέα με τον χορηγό μας, τον Καρφόπουλο, με τα χρώματά του, με τα βερνίκια του σε τιμές χοντρικής λιανικής. Καραολίδη Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, τα δύο καταστήματα. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα θα σας πω και άλλα για τον Καρφόπουλο. Δεν θα τα λέω τώρα, θα τα πω μετά. Τρόποι επικοινωνίας, FM και νέο το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26 και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapaki.yahoo.gr. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ η χθεσινή συνέντευξη που μας έδωσε εδώ ο τεχνικός διευθυντής Παϊρακλής, ο κύριος Παύλος Μυροφορίδης, για 42 λεπτά περίπου της ώρας. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα, σας ευχαριστώ που συμμετείχατε χθες με τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ που το κοινοποιείτε, που ασχολείστε με αυτό, που δείχνετε ενδιαφέρον. Υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στο YouTube όσον αφορά την εκπομπή και τα βιντεάκια που ανεβάζουμε κάθε μέρα από συνεντεύξεις ή οτιδήποτε άλλο, και είναι ενδεικτικό το πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε η συγκεκριμένη συνέντευξη, όχι γιατί την πήραμε εμείς, γιατί είπε αυτά που είπε ο κύριος Μυροφορίδης. Γεια σου ρε Μάνο, Γιώργο ζούμε για να σε ακούμε, λέει. Καλά, μην υπερβάλλεις αδερφέ μου, μην υπερβάλλεις, την αγάπη μου σου στέλνω και ανταποδίδω. Να είσαι καλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ πολύ αγαπημένος στη Ζανζιβάρη, εκεί κοντά στη Μαδαγασκάρη, έτσι Χρήστο μου. Πάνω τη Μαδαγασκάρη, πάνω τη Μαδαγασκάρη. 5 Σεπτεμβρίου 1946, ο Φαρόκ Μπουλσάρα. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν ποιος ήταν, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 46, αλλά έφυγε και 24 Νοεμβρίου του 91. Ποιος ήταν ο Φαρόκ Μπουλσάρα, θα το καταλάβετε, τεράστιος, θα μας συντροφεύσει. Είχαμε ανακοινώσεις σήμερα, τα αναμενόμενα, και πολλές από τις ατάκες που έδωσε ο Παύλος ο Μυροφορίδης χθες στην εκπομπή ήταν και αποκαλυπτικές, αποτελούσαν και ειδήσεις, έτσι. Για παράδειγμα, όταν το ρωτήσαμε για τον κύριο Βοσνιάδη, μας είπε ότι σήμερα, αύριο το μεσημέρι έχουμε ραντεβού, σήμερα είναι το ραντεβού. Τελειώσανε, μπαμ μπαμ, το αναμενόμενο που έγινε. Και να η ανακοίνωση. Το ποδοσφαιρικό τμήμα ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει διατελέσει προπονητή στις ομάδες Αέπολεο, Πολυκάστρο, Θερμαϊκό, Εορδαϊκό, Αναγέννηση Επανομής, Απόλλωνος Σμύρνης, Νίκη Βόλου, Λάρισα, Κέρκυρα, Βέρεια, Τρίκαλα. Αλέκο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ηρακλή και ελπίζουμε μαζί να πραγματοποιήσουμε τους στόχους της ομάδος. Υπάρχει και μια γραπτή τοποθέτηση του ιδίου του κ. Βοσνιάδη και να το ευχηθούμε ότι καλύτερο και καλώς ήρθε στον Ηρακλή. Τι λέει λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά που βρίσκομαι, δεν είναι ώρα για πολλά λόγια παρά μόνο για δουλειά και πράξεις. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και προκύπτει από την ιστορία του συλλόγου, τη δυναμική του και δεν είναι άλλος από την επαναφορά του στη φυσική του θέση. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του, αναμενόμενοι, Θάνος Χατζηαθανασίου. Τον θυμάστε εδώ πριν 3 χρόνια, 2, να μας μιλά. 1-2 φορές τον είχαμε φιλοξενήσει. Τότε ήταν ο προπονητής K20 του Ηρακλή, επιστρέφει σε γνώριμα άλλη μεριά. Ήταν μαζί του στην Κέρκυρα ο Θάνος Χατζηαθανασίου, ο Ηλίας Παπαθανασίου γυμναστής, ο Χάρης Αποστολίδης γυμναστής αποκατάστασης. Δεν θυμάμαι πότε τελευταία ο Ηρακλής είχε και γυμναστή και γυμναστή αποκατάστασης, δεν το θυμάμαι. Ο Φώτης Γκιζέλης βέβαια είναι αυτός που δεν αλλάζει ποτέ και παραμένει
Ναι, είναι κλειδωμένο, Χρήστο. Είναι κλειδωμένο. Όπου και αν βρείτε να το παίξετε, είναι Δέλτα Πι. Δεν αλλάζει με τίποτα. Όποιες και να είναι διοικήσεις, όποιοι και να είναι οι προπονητές, δεν τον κουνάνε. Ο Φώτης Γκιζέλης παραμένει προπονητής τερματοφυλάκων. Και τώρα για τις διοικήσεις, βέβαια, υπάρχει μια παρένθεση πολύ σημαντική. Γιατί όταν τον είχαμε φιλοξενήσει μέσα στο καλοκαίρι που είχε ανακοινωθεί ότι θα παραμείνει για 14η χρονιά, 13η, δεν θυμάμαι, έχω χάσει την μπάλα. Είχε πει ότι για αρκετούς μήνες δεν ήταν επί Παπαθανασάκη. Ο Καναδός τότε τον είχε ζητήσει, αυτός είχε αρνηθεί και μετά επέστρεψε στην ομάδα. 4 λοιπόν ανακοινώθηκαν, Βοσνιάδης, Χατζηαθανασίου, Παπαθανασίου και Αποστολίδης, και καλή επιτυχία σε όλους. Την καλησπέρα μου και στη φίλη τη Μαριλίζα που προφανώς δεν μας έχει ακούσει σε προηγούμενες εκπομπές, λογικό μέσα στο καλοκαίρι. Όσον αφορά το Χαρίλαο που με ρωτά, καλησπέρα και από εδώ. Χαρίλαο, πότε ακούμε? Καταρχάς να σου πω ακόμα ένα ευχαριστώ για τα υπέροχα μπρελοκάκια που μας έφτιαξες και κληρώνουμε στον κόσμο, Μαριλίζα μου. Όσον αφορά το Χαρίλαο, έχει 2-3 εβδομάδες που έχουμε ανακοινώσει ότι έχει στέγη επαγγελματική πλέον. Γράφει σε εφημερίδα συνδυαστικά με το ραδιόφωνο, το οποίο είναι στην ίδια στέγη μαζί με την εφημερίδα, και από τη στιγμή που είναι σε άλλο μέσο δεν είναι εφικτό να τον φιλοξενούμε. Και μιας και μου το αναφέρεις, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για ακόμη μια φορά, γιατί για πάρα πολλά χρόνια εδώ αφιλοκερδός ήταν ο Χαρίλαος. Έβγαινε 1-2 φορές την εβδομάδα εθελοντικά, για την φιλία που μας συνδέει χρόνια, για την αγάπη του και για τον Ηρακλή. Αλλά από τη στιγμή που προέκυψε επαγγελματική στέγη, αλίμονο, συνεχίζει εκεί και ήδη γράφει κάθε μέρα στη συγκεκριμένη εφημερίδα και βγαίνει και στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο. Γερός να είναι. Εμένα δεν μου λείπει, γιατί μιλάω κάθε μέρα μαζί του. Το ξέρω ότι λείπει στην ώρα για απλή, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχει προκύψει και μεταγραφικό, το αποκάλυψε χθες, χωρίς να πει το όνομα βέβαια, ο Παύλος ο Μυροφορίδης εδώ στην ώρα για μπλε. Όταν ρωτήσαμε αν τελειώνουμε με Μπαστακό, αν θυμάστε, η απάντησή του ήταν ναι, αλλά και μία ακόμα κίνηση. Το και μία ακόμα κίνηση, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο Κλέιτον. Αλλά προσέξτε, το από ό,τι φαίνεται με το υπέγραψε ανακοινώθηκε, το ξέρετε, εδώ το λέμε χρόνια στην ώρα για μπλε, έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία και να πω αυτό που πουλάει ο Κλέιτον στον Ηρακλή, δεν θα το κάνω ποτέ. Θα το κάνω μόνο όταν ανακοινωθεί. Ακόμα είναι ανοιχτό. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω σήμερα εκτός αέρα για να ενημερωθώ με λεπτομέρειες με τον Βέλα Τζούνιορ. Τον θυμάστε, ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, πριν αρκετά χρόνια. Εδώ και χρόνια μάνατζερ, εκπροσωπεί και τον Περόνε και τον Κλέιτον μεταξύ άλλων. Και μου είπε ότι είμαστε θετικοί, όπως ήμασταν και πριν 2-3 χρόνια, πότε ήτανε. Περιμένουμε κάποια πράγματα. Εγώ αυτό που κατάλαβα από τα συμφραζόμενα μιλώντας με τον Βραζιλιάνο, με τον Βέλα, είναι ότι περιμένουν να δούνε τι θα γίνει με τον μεγάλο μέτοχο, γιατί είναι θέμα ημερών να υπάρχει μεγάλο μέτοχος στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, και μάλλον αυτό είναι το οποίο έτσι αφήνει σε εκκρεμότητα την υπόθεσή του. Ο Παύλος Μυροφορίδης επιθυμεί την παρουσία του Κλέιτον στην ομάδα, ο Ηρακλής το ίδιο, ο Κλέιτον θέλει να παίξει στον Ηρακλή. Τώρα μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, επίσης πιασάρικη, για το ότι είναι 35 χρονών. Εχθές, όταν θέσαμε και αυτό το ερώτημα στον τεχνικό διευθυντή του Ηρακλή, απάντησή του, αν θυμάστε, ήταν: μπορώ να ανέβω και όλοι να είναι 37. Και του χρόνου πάμε σε άλλα δεδομένα. Το θέμα είναι να ανέβω. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Το τι θα κάνω μετά είναι άλλο θέμα. Τώρα, ας είναι όλοι 37 χρόνοι. Αν είναι να με ανεβάσουν, δεν με απασχολεί καθόλου. Ο Κλέιτον πάντως, για όσους δεν γνωρίζουν, πέρυσι έπαιξε 32 ολόκληρα παιχνίδια, πέτυχε 5 γκολ στην Β' Εθνική Τουρκίας. Θα πει κάποιος, σιγά τη Β' Εθνική Τουρκίας.
θα είναι χειρότερη από τη Β' Εθνική Ελλάδος. Ξέρω εγώ. Δεν νομίζεις, Χρήστο, ε. Και πέφτουν και πολλά λεφτά. Εκατομμύρια τρελά πέφτουν στη Β' Εθνική Τουρκία. Καλά, γιατί πρώτη δεν το συζητάμε. 32 συμμετοχές, 5 γκολ. Τώρα αυτά τα νούμερα δεν είναι για 35 χρονών και όμως τα 35 του τα έκανε ο Βραζιλιάνος. Και σίγουρα θα θέλαμε η ομάδα να αποτελείται από 18 χρονούς που θα ανεβάσουν την ομάδα, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και το είπα και χθες και το έθεσα και ως ερώτηση και θυμάστε τι απάντησε. Πάλι το αναφέρω. Στο ότι από τη μία το 99,9% λατρεύει τον Παύλο Μυροφορίδη και του λέει σε θέλουμε στον Ηρακλή, και από την άλλη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γκρινιάζει για τις επιλογές του Παύλου Μυροφορίδη. Δεν κολλάνε λίγο μεταξύ τους τα δύο. Θα μου πεις καλά κάνει και έχει την άποψή του σεβαστή και την αποδεχόμαστε όλοι, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει σε μία λογική και λέει εγώ θα την ανεβάσω την ομάδα με αυτούς, καθόμαστε, στηρίζουμε, είμαστε κοντά και περιμένουμε όλα αυτά τα παιδιά να ανεβάσουν τον Ηράκλη. Συμπληρώνει και η φίλη Νατάσα που μας ακούει από την Νότια Ελλάδα. Γεια σου Νατάσα μου. Ότι είχε και 7 assist πέρα από αυτά που είπα. Βεβαίως και αυτό πολύ σημαντικό. 32 συμμετοχές, 5 γκολ, 7 assist. Ας πει κάποιος ότι δεν είναι τίποτα για το 35χρονο. Μην μένουμε μόνο στην ηλικία. Να δούμε και τι έκανε. Λοιπόν, έχουμε πέρα από τα μεταγραφικά, πέρα από τον προπονητή, σήμερα προκύπτουν και πολύ σοβαρές εξελίξεις στα διοικητικά. Και πριν από λίγο έρχεται η είδηση που αναφέρει ότι πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ ο κύριος Στόν Παπαδόπουλος κατέθεσε φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν θυμάστε, πριν από μέρες και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και την προηγούμενη, το ρεπορτάζ έλεγε και το είχαμε καταγράψει και σας το μεταφέραμε μέσα στις εκπομπές ότι αυτός που έχει προχωρήσει πολύ στα τα βαφτίζω γραφειοκρατικά είναι ο κύριος Ορούρ, γιατί είχε περάσει και την ΕΦΥΠ. Θυμάμαι κάποτε η ΕΦΥΠ είχε καλέσει τον Γκράβαρικ για κάτι δηλώσεις που είχε κάνει σε ένα παιχνίδι στη Μίκρα και έλεγε ο Γκράβαρικ, τι είναι αυτό το ΕΦΥΠ. Τι έλεγε ο Αντρέι ο Γκράβαρικ, τι είναι αυτό το ΕΦΥΠ. Η ΕΦΥΠ λοιπόν έδωσε το OK και στον Σορούρ και στον τον Παπαδόπουλο και αυτό που βλέπαμε να αργεί, γιατί να αργεί, χρονικά ο τον Παπαδόπουλος ξεκίνησε τις διαδικασίες πολύ αργότερα σε σχέση με τον Σορούρ, έτσι, το τρέχει με τις μπάντες και πραγματικά αυτό που κάνει είναι σε χρόνο ρεκόρ, καταγραφεί κάνω τίποτα παραπάνω, μην παρεξηγηθώ. Μην βγει κάποιος και πει «Α, λες παραπάνω για τον Ντόμ και δεν λες για τον Σορούρ». Μην μπούμε, παιδιά, σε αυτό, έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Ηρακλής, δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Όποιος είναι να πάρει τον Ηρακλή, να τον πάρει με γεια του, με χαρά του, αλλά θα έχει και ελεκτικό μηχανισμό. Μην την πατήσουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια. Επιστρέφω λοιπόν και λέω, κλείνω την παρένθεση, ότι πριν από λίγο κατέθεσε φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, δεν αποκλείεται να εξεταστεί ακόμα και αύριο. Δεν αποκλείεται. Και αυτό θα σημαίνει πολλά. Θα σημαίνει πολλά γιατί αύριο είναι η ημερομηνία που κατά πάσα πιθανότητα θα εξεταστεί και ο φάκελος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και του Σορούρ. Όπως καταλαβαίνουμε και διαπιστώνουμε όλοι και οι δύο κάνουν τα πάντα για να αναλάβουν τον Ηρακλή. Υπάρχει βέβαια μια διαφορά που λέγεται χρήματα. Από τη μία ο Τόν Παπαδόπουλος τα έχει εμφανίσει, έχει στείλει 60-100 πόσα είναι, χιλιάδες ευρώ. Από την άλλη ο Σορούρ λέει ότι με το που πάρω το OK από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βάλω τα 288 πόσα είναι, χιλιάδες ευρώ, για να πάρω την ομάδα. Χθες ο Παύλος ο Μυροφορίδης απέκλεισε το ενδεχόμενο σε ερώτηση που του κάναμε για το αν μπορούν οι δύο να συνυπάρξουν στον Ηρακλή. Είπε απίθανο. Τέλος. Δεν πρόκειται να γίνει. Αν, το ξαναλέω, γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα, αν βάλουν και οι δύο τα λεφτά, που είναι πολύ πιθανό, γιατί και οι δύο προχωρούν με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και οι δύο δείχνουν αποφασισμένοι, τότε την απόφαση θα πάρει
η Διοικούσα Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, για την οποία θα πούμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που αφορά αυτή την εβδομάδα που είναι σημαντική όσον αφορά την υπογραφή των συμβολέων. Μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο, 7 του μηνός, πρέπει να έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Σχεδόν όλα έχουν υπογραφεί. Και την υπογραφή δεν είναι ανάγκη να τη βάλει ο μεγαλομέτοχος της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, να περιμένουμε δηλαδή να έρθει να αναλάβει είτε ο Ισορούρο είτε ο Παπαδόπουλος για να υπογράψει αυτός για τα συμβόλαια. Την υπογραφή την έχει βάλει ήδη στα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, είτε στους ποδοσφαιριστές που έκαναν συμβόλαιο και ήταν από πέρυσι από την Τρίτη Εθνική, είτε στους καινούριους παίκτες φέτος, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής που υπάρχει το τελευταίο καιρό στο ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Και αυτό μου το μετέφερε σήμερα σε επικοινωνία που είχα η νομική υπηρεσία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, του Ιδρυτικού Σωματείου, να το πω πιο σωστά, που επικοινώνησα γιατί ήθελα να το διασταυρώσω αυτό, καθώς η ημερομηνία πλησιάζει. Μου μετέφεραν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ήδη τα περισσότερα συμβόλαια έχουν υπογραφεί και δεν χρειάζεται να περιμένουν το μεγαλομέτωχο να έρθει να βάλει την υπογραφή του. Το έχει κάνει ήδη ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής που υπάρχει, που δεν θα υπάρχει εφόσον έρθει ο νέος μεγαλομέτωχος, γιατί θα οριστεί κανονικά το ΔΣ της ΠΑΕ Ηράκλειος. Νατάσα, δεν γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, θα το ξέρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Συνήθως δεν καθυστερούν, αν και αυτοί συνεδριάζουν κάθε Πέμπτη. Δηλαδή, αν εξεταστούν αύριο και οι δύο φάκελοι, και του Σωρούρ και του Παπαδόπουλου, μάλλον την άλλη Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε απόφαση και για τους δύο. Και επαναλαμβάνω, αν και οι δύο πάρουν το OK από την ΕΕΑ, αν και οι δύο βάλουν τα χρήματα, τότε την απόφαση θα πάρει η Διοικούσα Επιτροπή. Όπως προχωρά όλα αυτά τα ζητήματα που προχωρά, έτσι, με τη βοήθεια ορισμένων ανθρώπων που χθες ευχαρίστησε δημόσια ο Παύλος Μυροφορίδης και του κόσμου μετά διαρκείας, γιατί σήμερα έμαθα και το φοβερό ποσό, δεν γνώριζα ακριβώς πόσο είναι, 540 ευρώ για κάθε συμβόλαιο θέλει ΕΠΟ, Χριστάρα μου. Αέρα, έτσι, αεράτα. Τι είναι αυτό τώρα, τίποτα δεν είναι. Α, πάρε 540 ευρώ για κάθε συμβόλαιο. Και εδώ μιλάμε για 25 και συμβόλαια. Βάλτε τα κάτω, πόσα βγαίνουνε. Τα μαθηματικά μου είναι λίγο φτωχά. Το έχεις? Ναι. Κάντα 15 χοντρικά. Ναι. Σωστά. Α, εκεί. 12 με 15 χιλιάρικα. Σούξου μουξου μανταλά και μια 15άρα. Αυτή η 15άρα ήδη έχει βρεθεί και έχει δοθεί. Συν και τα λεφτά που έχει στείλει για διευκολύσεις ο ίδιος ο Τόμ Παπαδόπουλος. Πριν πάμε στο διάλειμμα, χρωστάω ένα ηχητικό. Χαμήλωσε λίγο, σε παρακαλώ, τον τεράστιο Freddie Mercury, που γεννήθηκε σαν σήμερα, από το 6 και κάτι, 45, 6 και κάτι. Άμα δεις εκεί το DNA να τρώει μια κλωτσιά, από εκεί. Το βλέπεις το DNA να τρώει μια κλωτσιά, στο βιντεάκι. Υπάρχει κάτι μεμπτό? Για βάλτο. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, γιατί όπως ανοίγει μπάλα από τις Χανικούλες. Όχι, πιο μετά, λίγο πιο μετά, δευτερόλεπτα, τρέξτε. Και αν κάποιος κάνει παράβαση, είναι από τις Χανικούλες που έρχεται συνέχεια πάνω. Να δούμε και την κίτρινη κάρτα στον Γκαρσία. Την αμέσως επόμενη φάση και τελευταία από αυτό το παιχνίδι που ξεσήκωσε διαμαρτυρίες και ανακοίνωσε ο πλευράς της ΠΑΕ Ηρακλής. Εδώ. Το έδειξε ο Φαλκός. Να τι, ακούω, χρώμα κάρτας. Έχεις εσύ κάποια απορία? Κοίταξε, εγώ κρατάω μία κίτρινη και μία κόκκινη. Την κίτρινη δεν τη χρησιμοποιώ, μόνο την κόκκινη χρησιμοποιώ. Είναι κόκκινη. Ήταν κόκκινη. Ήταν από πίσω, στέλνω τον αντιπάλο του, χωρίς στόχο την μπάλα, μόνο και μόνο στόχος του ήταν ο αντιπαλός. Μάλιστα. Για να συνοψίσουμε δηλαδή, θα έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Σορλέ
ο Κονσέ Ισάο και ο Γκαρσία. Αν είχε αποβληθεί σε πληροφορά ένα από όλου αυτού, δεν θα είχαν γίνει τα υπόλοιπα. Ξεκίνησε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Πειθαρχικά το πήγε πολύ καλά. Αυτό είναι ο κύριο Μάλαμα Τεβεκέλη. Ναι, ναι, φάτο. Που σχολιάζει πριν από χρόνια. Τώρα πότε είναι αυτό, το 8, το 9, πότε είναι, δεν θυμάμαι. Τη διαιτησία του κυρίου Παμπορίδη σε εκείνο το ΠΑΟΚ Ηρακλής 1-0. Και τι λέει ο κύριος Τεβεκέλη σε εκείνο το βιντεάκι, ότι θα έπρεπε να αποβληθεί, θα έπρεπε να αποβληθούν τρεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Σορλέν, ο Κοσεϊσάο και ο Γκαρσία. Το χρωστάω το βιντεάκι από χθες, γιατί εχθές ο κύριος Παμπορίδης φιλοξενήθηκε πάρα πολύ ωραίος, κούκλος, σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Και ο συνάδελφος τον έβγαλε για να τον ρωτήσει ποιες είναι οι αιτίες των φετινών λαθών στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Super League. Έτσι, για να περνάμε καλά, για να διασκεδάζουμε, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο. Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Κωστή. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος από τους δύο αυτό που μου λες, Κωστή μου, από το Κιανόλευκο Ασβεστοχώρι. Δεν νομίζω, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω. Μου φαίνεται πολύ κουλό να είναι αυτό. Έχει προκύψει θέμα που χθες ακούγαμε εκνευρισμένο τον Παύλο Μεροφορίδη εδώ στην εκπομπή για το μάτς με την Λάρισα. Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν θα γίνει στο Καφτανζόγλιο. Αν θα γίνει κάπου, θα είναι στα δένδρα Λάρισας. Σήμερα ο μπασκετικός Ηρακλής έπαιζε στην Αγιά Λάρισας, κέρδισε, σας δώσω λεπτομέρειες σε λίγο. Ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής δεν αποκλείεται το Σάββατο να παίξει στα δέντρα Λάρισας, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ως γνωστόν, η αστυνομία και το Καφτατζόγλιο είναι αρνητικοί και ανένδοτοι, δεν υποχωρούν. Δεν θα γίνει το φιλικό όπως είναι προγραμματισμένο το Σάββατο 5:30 στο Καφτατζόγλιο, καθώς θα γίνει του Κουτρούλιο γάμος. Εδώ στην πόλη με συλλαλτήρια, με διαμαρτυρίες, με τον Πρωθυπουργό να έρχεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αναβλήθηκε, ακυρώθηκε το φιλικό. Η Λάρισα έβγαλε ανακοίνωση κατά του Ηρακλή και κατηγορεί και τον Παύλο Μυροφορίδη. Δεν θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω όλο αυτό το κατεβατό του κυρίου Κούγια. Είναι γνωστή η αγάπη του για τον Ηρακλή άλλωστε και μην τσιμπάτε ορισμένοι από αυτά που λέει όπου βγαίνει εκεί που βγαίνει, τέλος πάντων, δεν θα μπούμε άλλο στη διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά, παρά την ανακοίνωση που έβγαλε η Λάρισα, η οποία πραγματικά μάλλον ζει σε άλλο πλανήτη, γιατί δεν γίνεται να μην γνωρίζει ότι είναι τα εγγένεια της έκθεσης και ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται εδώ, τέλος πάντων, εξέφρασε την αγανάκτησή της για το τελευταία στιγμή ακυρώθηκε το φιλικό, δεν είναι τελευταία στιγμή, αλλά όπως και να έχει, γίνεται μια προσπάθεια μήπως και παίξουν οι δύο ομάδες στη Λάρισα. Και κλεισμένων των θυρών, αυτό το φιλικό θα ενημερωθείτε. Το κακό είναι ότι δεν θα δούμε τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο και χάνουμε και την ευκαιρία να δούμε την ομάδα, χάνουμε να δούμε και αρκετό κόσμο στο γήπεδο, χάνει ο Ηρακλής και την ευκαιρία να έχει, Χρήστο μου, έσοδα από αυτή την ιστορία, γιατί θεωρώ ότι πολλοί θα μπαίναν στη διαδικασία, μιας και έχουν επιστρέψει από διακοπές και είναι σε κανονικούς ρυθμούς δουλειάς και τα λοιπά. Μπορεί να μπει και ένας μισθουλάκος στο ταμείο, να μπαίναν στη διαδικασία να δώσουν τα ευρώ τους από την τσέπη τους και από το υστέρημά τους για να βοηθήσουν τη φετινή προσπάθεια αγοράζοντας κάποια διαρκείας. Τώρα όμως, άμα γίνει το μάτς στα δέντρα της Λάρισας, δεν μπορείς να πάρεις εκεί η διάρκεια. Θα γινόταν μόνο εδώ στο στάδιο. Μιας και λέμε για την Λάρισα, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό παιχνίδι. Ο Ηρακλής, πολύ εύκολη νίκη. Πέρυσι ο Ερμής Αγιάς ήταν από τις αξιόλογες ομάδες. Ο Ηρακλής είχε κερδίσει μέσα έξω, είχε δυσκολευτεί, αλλά είχε πάρει τις δύο νίκες. Πέρασε με 57-89. Το ημίχρονο ήταν 14-41. Τι έγινε, φοβερό. Δεν έπαιξε για τον Ερμή Αγιάς ο Κόμματος, ο οποίος συνεχίζει ακόμα μπάσκετ να παίζει. Και από εκεί και πέρα, χρόνο συμμετοχής πήρανε και στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Φίλιος Τσούκας, Πετανίδης, Κωστίκας και Αθανασούλας. Ο Αθανασούλας μόνο από τους μεγάλους στο τελευταίο δεκάλεπτο, επαναλαμβάνω. Η νίκη με 57-89. Κωστή Ελήθη,
Χαρή λαέ μου, να είσαι καλά. Με κάνεις και γελάω, σε ευχαριστώ. Πού ήμουνα τώρα, εδώ, περίμενε να δούμε. Έχουμε πόντους, δεν νομίζω να έχουμε πόντους, όχι. Δεν έχουμε. Έχουμε μόνο το 57-89, όπως μας ενημερώνουν από το γραφείο τύπου. Ένα φιλικό που έγινε στο κλειστό της Νεάπολης, στη Λάρισα. Επαναλαμβάνω, 57-89 απέναντι στον Ερμή. Το δεύτερο φιλικό, το πρώτο ήταν με το Ανατόλια χαμηλότερης κατηγορίας. Σήμερα έγινε με ομάδα της ίδιας κατηγορίας της Α2. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, θα συνεχίσουμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πολύ πολύ έμπειρο προπονητή. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που ακούνε το ονοματεπώνυμο Μάκης Καλανταρίδης τον Ingram σκέφτονται. Αλλά εδώ και καιρό ασχολείται με τους πιτσιρικάδες του Ηρακλή και καθημερινά είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά. Coach, με χαρά σας καλωσορίζουμε στην ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Όπως και να έχει, δεν γίνεται. Στο άκουσμα ένα Ingram περνάει από το μυαλό μας. Οπωσδήποτε για τους πιο παλιούς είναι συνηθισμένο αυτό. Είναι συνηθισμένο, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, η αφορμή που σας καλούμε είναι το τουρνουά που θα ξεκινήσει αύριο στο Ιβανόφιο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την παρουσία φυσικά και της εφηβικής ομάδας του Ηρακλή. Είναι και σημαντικός ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης αυτού του τουρνουά. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας δώσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το τουρνουά και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται το τουρνουά. Πέρσι είχε γίνει σε εγκαταστάσεις του Μαντουλίδη. Φέτος με χαρά ο Ηρακλής δέχτηκε να το φιλοξενήσει στο Ιβανόφιο. Είναι ένα τουρνουά στη μνήμη του Νίκου του Δημητρίου, ο οποίος συγχωρέθηκε πολύ νέος και είναι οι ομάδες στις οποίες έχει δουλέψει ο Νίκος παλιά. Το διοργανώνει ο γιος του, ένα πολύ αξιόλογο παλικάρι, ο Δημήτρης. Και συμμετέχουν οι ομάδες του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Μαντουλίδη, της Ακαδημίας 10 και της ΧΑΜΦ. Νομίζω ότι έχει και ένα φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί είναι σε συνεργασία με κάποια χρήματα που αν μπορούν να συγκεντρωθούν για να πάνε στη Λάμψη, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα το τιμήσει, επειδή έχει και πολύ καιρό να δει μπάσκετμπολ και οι ομάδες είναι νέες με νέα παιδιά και ίσως η αφρόκρεμα της Θεσσαλονίκης. Μιας και μιλάμε για την αφρόκρεμα και μιλάμε για νέα παιδιά, πέρυσι δεν ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής επέστρεψε στο Final Four. Φέτος να περιμένουμε ακόμα καλύτερα πράγματα, γιατί έχουν έρθει και πολλοί ταλαντούχοι αθλητές σε αυτή την ηλικία, έτσι, στην ομάδα. Έγιναν αρκετές κινήσεις το καλοκαίρι. Και κάποια από αυτά τα παιδιά τα είδαμε σήμερα. Τα είδαμε. Ενημερωθήκαμε να παίζουν και απέναντι στον Ερμία Αγιάς. Ναι, με την ανδρική ομάδα. Κοιτάξτε, πέρσι ο πρόεδρος είχε έρθει σε ένα παιχνίδι του Final Four. Χάρηκε πάρα πολύ με την πρόκριση της ομάδας, η οποία απολογουμένως είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Και δέχτηκε να βοηθήσει το τμήμα και, εν πάση περιπτώσει, είναι μονόδρομος αυτό το πράγμα για τον Ηρακλή. Να πάρει παιδιά τα οποία τα δουλέψει και να τα βγάλει από μέσα από τα σπλάχνα του και να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να στελεχώνει την ανδρική ομάδα με 12 μισθοφόρους. Πιστεύω ότι γίνανε πάρα πολύ καλές κινήσεις, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα σε αυτές τις ηλικίες. Ο Ηρακλής έχει πάρει τους καλύτερους παίκτες σε ηλικίες γεννηθέντες 2001, 2002, 2003, μπορώ να πω και 2004. Και πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά μετά από 2, 3, 4 χρόνια θα μπαίνουν παίκτες στην ανδρική ομάδα του Ηρακλή, που αυτό πρέπει να γίνει, να αναβιώσει δηλαδή η κατάσταση που ήταν παλιά, όταν έπαιζε ο Διαμαντίδης, ο Χατζηβέτας, ο Παπαδόπουλος και άλλα παιδιά που μου διαφέρουν αυτή τη στιγμή, και να μπορεί ο πρόεδρος αυτά τα χρήματα, τα οποία πιθανόν να γλιτώνει από κάποια συμβόλαια μισθοφόρων, όπως το ονομάζω εγώ, να παίρνει κάποιον καλύτερο ξένο ή κάποιους καλύτερους ξένους. Ευελπιστώ, εφόσον η ομάδα βγει στην Α1, θα χρειαστεί πολύ περισσότερους Αμερικανούς αθλητές. Με αφορμή και το σημερινό δείγμα γραφής, το ότι διαβάζουμε ότι αυτά τα παιδιά πήραν στο τελευταίο δεκάλεπτο χρόνο συμμετοχής, πιστεύετε ότι ακόμα και φέτος μπορούμε στη δωδεκάδα να τους δούμε να βάζουν έτσι μια πινελιά, όχι να παίζουν πολύ, αλλά να είναι εκεί? Ναι, αυτό είναι αποφασισμένο γενικά σαν πλάνο από τη διοίκηση και υλοποιείται και με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Χατζηκυριακίδη, ότι τα παιδιά αυτά θα πρέπει, γυμνάζονται φυσικά με την ανδρική ομάδα καθημερινά, πρωί-απόγευμα, και θα πρέπει να στελεχώνουν τη δωδεκάδα, έστω ένας, έστω δύο, μπορεί πιθανόν και τρεις κάποια φορά, και να παίρνουν χρόνο συμμετοχής φυσικά αναλόγως και το αποτέλεσμα και τον αντίπαλο που έχει η ανδρική ομάδα, όπου μην ξεχνάμε όταν ο στόχος είναι η άνδρες στην Α1, είναι και η μεγάλη πολυτέλεια να μπορείς να βάλεις και παίκτες σε δύσκολα παιχνίδια, αλλά στο μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει ο coach να το επιδιώξει και να το καταρθώσει. Πέρυσι φτάσατε στο Final Four, φέτος με όλη αυτή τη μεγάλη ενίσχυση που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να περιμένουμε κάτι παραπάνω ή δεν σας ενδιαφέρει, coach, τόσο πολύ το αν η ομάδα
κάνει κάτι, διεκδικήσει τίτλο και μόνο το να βγάλουμε παιδιά, όπως είπατε νωρίτερα. Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ομολογουμένως η ομάδα έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερη από πέρσι, γιατί ήρθαν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Από εκεί και πέρα, αν το δούμε στα στενά πλαίσια του να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, είναι ένας στόχος ο οποίος, εάν οι παίκτες γυμναστούν, προπονηθούν, γίνουν καλύτερες στη διάρκεια της χρονιάς, αυτό θα επιτευχθεί. Από την άλλη μεριά, ο στόχος του Ηρακλή, όπως είπα προηγουμένως, είναι να βγάλει παιδιά του χρόνου αυτή να είναι καλύτεροι παίκτες, πιο έμπειροι και να μπορούν σιγά σιγά να βοηθήσουν την αδρική ομάδα. Σίγουρα όμως η ποιότητα των παιχτών λέει ότι τουλάχιστον ένας καλή παραπάνω από πέρσι θα έχουμε πάει. Τώρα, αν πάμε και παραπάνω, θα είναι ευχής έργων. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε να γίνει. Τώρα ένας φίλος ο Γιώργος Ακροατής και φίλος του Ηρακλή γράφει: απαιτούμε από τον κύριο Μάκη Ακαδημία Σαραντάριδο με προπονήσεις Σαββατοκύριακο. Ναι, ξέρω ποιος είναι. Ευχαρίστως να έρθει να κάνουμε, να βρούμε ώρες και να γυμναστούμε. Α, το καταλάβατε, έτσι. Το καταλάβατε. Ναι, εντάξει. Μακάρι να μπορούμε να γίνει αυτή τη στιγμή, όμως το Σαββατοκύριακο είναι τόσο γεμάτο από τις ακαδημίες, όπου και εκεί γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Θα έρθουν πάρα πολλά παιδιά και πιστεύω ότι δεν θα χωράει το Ιωαννόφιο τα παιδιά τα οποία θα έρθουν. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει σκέψη από τον κύριο Δακόπουλο για ένα γήπεδο από τη πίσω μεριά του πάρκινγκ, έστω και κάπως όχι ακριβώς στα πλαίσια του Ιωαννοφίου, με κάποιο μπαλόνι, να δούμε τι θα γίνει, γιατί και εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Θεσσαλονίκης, που η Ηρακλής είναι η μοναδική κοιτίδα με ιδιόκτηση καταστάσεις, να μπορέσει να τραβήξει παιδιά τα οποία θα έχει διτό σκοπό, δηλαδή αφενός να θα παίζουν μπάσκετ και αφετέρου δεν θα τους τραβήξουμε από κάποια άλλα πράγματα που είναι σε αυτή την ηλικία πολύ μεγάλος κίνδυνος. Για να έχουν και περισσότερες αφορμές όλα αυτά τα παιδιά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, coach, ότι πρέπει να τους τραβήξει και η ανδρική ομάδα, και εδώ είναι ο πόνος μας, γιατί 8 ολόκληρα χρόνια δεν βρίσκεται στην Α1. Δεν ξέρω αν έχετε μπει στη διαδικασία να δείτε προπονήσεις, να είστε κοντά πέρα από το δικό σας ρόλο στον Ηρακλή, αν θεωρείτε ότι επιτέλους φέτος μπορούμε να ελπίζουμε για να γίνει αυτό. Τις προπονήσεις τις βλέπω όλες, γιατί είναι αμέσως μετά την προπόνηση στη δικιά μας. Ναι. Το φιλικό με το Ανατόλια έδειξε τουλάχιστον στα δύο πρώτα δεκάλεπτα πολύ καλά σημεία. Μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα φιλικά για όλες τις ομάδες είναι κάπως αναγνωριστικά. Ο Ηρακλής άλλαξε σε μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του από πέρσι. Οι δύο ξένοι, γιατί και ο Σοκ, μην γελιόμαστε, ξένος είναι, εγκληματίζονται στην ομάδα, αλλά και αυτοί θέλουν χρόνο για να καταλάβει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Φαντάζομαι ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί πολύ δυνατή, γιατί είναι ένα ρόστερ το οποίο το έκανε ο προπονητής από μόνος του, ενώ πέρσι το παρέλαβε. Θα παρουσιαστεί πολύ δυνατή, θα παλεύει όλα τα παιχνίδια. Από εκεί και μετά δεν βλέπω στην Α2 εκτός του Ιωνικού, ο οποίος πιθανόν, ας πούμε, ότι θα ξεχωρίσει, αλλά και εκεί οι ηλικίες των παιχτών είναι ερωτηματικό. Άλλη ομάδα η οποία να μπορέσει να κοντράρει τον Ηρακλή στα ίσια, εφόσον ο Ηρακλής παίξει σαν Ηρακλής. Πιστεύω ότι και η διοίκηση και ο προπονητής ίσως να είναι και ανοιχτή σε μια περίπτωση που κάποιος παίκτης θα είναι εύκαιρος να μπορέσει να γίνει άλλη μια προσθήκη. Αυτό πάλι είναι θέμα του coach. Αλλά φαντάζομαι ότι θα παλέψει την άνοδο στα ίσια με όλες τις ομάδες και ευχή όλων μας είναι να το πετύχει. Μακάρι για να αποτελέσει κάτι, και ένα όπλο και για εσάς, έτσι, γιατί... Εδώ θέλω να πω κάτι, ναι, ότι το να τραβήξουμε τα παιδιά, θα μπορέσουμε να τραβήξουμε και με τις επιτυχίες και τις εμφανίσεις της εφηβικής ομάδος. Βεβαίως. Γιατί αυτοί κοιτάνε ακριβώς μπροστά τους και μπροστά από τα παιδιά των 11, 12, 13 χρονών είναι οι παιδες και οι έφηβοι κάθε σωματείου παρά οι άνδρες. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αυτό όλο, αν δουλέψει καλά τη φετινή χρονιά, του χρόνου τέτοια εποχή θα μιλάμε για πολύ καλύτερες προοπτικές για την ομάδα. Έτσι ακριβώς. Είναι κίνητρα όλα αυτά. Είναι κίνητρα όλα αυτά. Μιας και ανέφερα το τρομερό αυτό ονοματεπώνυμο David Ingram στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, θα τον φέρουμε, τι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Το συζητούσαμε από πέρυσι, αν θυμάστε, που και ο ίδιος είχε μιλήσει εδώ στην εκπομπή και είχε εκφράσει την επιθυμία. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να... μια τέτοια μετακίνηση προϋποθέτει κάποια έξοδα εξ αρχής. Ναι. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να το στείλεις δύο αεροπορικά εισιτήρια, πρέπει να κλείσεις ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, που θα τρώει, τι θα κάνει. Αν αυτό το έξοδο αναλυφθεί από κάποιον, ναι, και φυσικά μιλάμε για τη διοίκηση του Ηρακλή, θα πρέπει μετά να βρει ανταποδοτικά τι θα κάνει, πώς θα το χρησιμοποιήσει όταν θα έρθει εδώ πέρα για να πάρει κάποια χρήματα πίσω. Είναι ένα project το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να το θέλει και να το υλοποιήσει ο πρόεδρος, και από τη στιγμή που θα έχει την θετική εισήγηση του πρόεδρου, ο οποίος θα βάλει και τα χρήματα, θα μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να τον καλέσουμε και να έρθει. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Ναι.
Αλλά μακάρι να η επιθυμία του David είναι δεδομένη, το ξέρετε αυτό. Η επιθυμία του David είναι δεδομένη, θέλει να φέρει και το γιο του αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι στα 18-19 χρονών. Να τον κρατήσουμε, να τον κλειδώσουμε, Στεβανόφια, μην μας φύγει. Δεν ξέρω αν είναι καμιά περίπτωση Μπάρτ και είναι και ο γιος καλός παίκτης. Φαντάζομαι όμως ότι είναι στα σχέδια του κ. Δρακόπουλου και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα γίνει και αυτό. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο τουρνουά. Εύχομαι να πάνε καλά όλα. Να είστε καλά. Και αυτό το τετραήμερο να χορτάσετε μπάσκετ στο Ιβανόφιο, coach. Ευχαριστώ. Στο Ιβανόφιο. Χίλια χρόνια Ερακλής. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μάκης Καλανταρίδης. Χριστάρα. Χρόνια, έτσι. Βέβαια. Μορφή. Μορφή. Πώς. Ιστορία μεγάλη, ναι. Νομίζω δεν κάνω λάθος όταν βάζεις Μάικς Καλανταρίδης, δεν σου έρχεται David Ingram δίπλα. Σου έρχεται. Εμένα κι άλλο όνομα, κι άλλο όνομα τεπώνυμο Έλληνα μου έρχεται δίπλα στο Μάικ Καλανταρίδη. Κυριάκος Αξεχέρογλου, μου έρχεται και αυτό. Δεν γίνεται. Βέβαια. Κυριάκος Μορφή, μεγάλη. Λοιπόν, πού είμαστε, εδώ. Τι πήγε, 8 πήγε. Πω. Αυτό που ήθελα να σας πω πριν και σας το κρατούσα μυστικό για τον Καρφόπουλο είναι, ακούτε, ότι πέρα από αυτά που σας λέω για τα υπέροχα χρώματα που είναι μια αλήθεια, για τα υπέροχα βερνίκια που είναι μια αλήθεια, για τα δύο καταστήματα που και αυτό είναι μια αλήθεια, Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, και στα δύο καταστήματα υπάρχει, Χρήστο μου, διακοσμήτρια. Γεια σας, καλησπέρα σας, θέλω να διακοσμήσω το χώρο μου. Τσοπ, έρχεται η πολύ ωραία κυρία εκεί, σε περιμένει. Και σε βοηθά να διακοσμήσει το χώρο σου. Καρφόπουλος ρε φίλε, το κάνει και αυτό. Μπαίνεις και στο καρφόπουλος.gr για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μπαίνεις και στο dandalabs.edu.gr ή στο 2310-222-962 ή πας Εθνική Αμήνης 14α. Αν θες να δεις και να παρακολουθείς σεμινάρια και στην πληροφορική στο Dandalabs, στο κέντρο διαβίου μάθησης, εκεί θα είσαι να το κάνεις και αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο, 7 με 8, 7 και κάτι, με 8 και κάτι, και την αύριο Πέμπτη, ναι, αύριο μπορεί να έχουμε ένα ή δύο δώρα. Ένα θα έχουμε σίγουρα, μπορεί να έχουμε και δύο. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό, δωράκια εδώ από την ώρα για μπλε, για όλους εσάς. Τώρα ακολουθεί το δίδυμο που ο ένας φορά μπλε γυαλιά και ο άλλος φορά κιτρινό μαύρο μπλουζάκι. Όποιος βρει ποιος φορά μπλε γυαλιά και ποιος κιτρινό μαύρο μπλουζάκι, δεν είναι κίτρινο αυτό. Αυτό είναι κίτρινο μαύρο. Τι είναι αυτό. Βάλε και ένα γυαλιά, ρε. Κάτσε ρε, τι είναι αυτό ρε. Ρε φίλε, τι είναι αυτό. Πω πω παρέμε, ντου έφαγα. Τι είναι, ναι, ρε, τι είναι αυτό, λέγε ρε Μιτσάρα. Εσύ τρελιά, εκπομπή έχουμε ρε αγόρι. Πήρε, τα μπλε γυαλιά δεν τα φοράει. Θα σου πει ότι φοράς μπλε γυαλιά στο χώρι, ναι. ούτε 100 γραμμάρια μπλε μουστάρδα δεν έχω βρει. Η μπλε μουστάρδα τελείωσε ρε φίλε. Τελείωσε η μπλε μουστάρδα στο ασβεστοχώρι, λέει, πουθενά δεν θα βρεις, πριν 3 χρόνια βγήκε. Τη φάγαμε όλοι. Τη δώσαμε στον Οβελίξ. Ρε τι έχουμε πάθει. Ο ένας λοιπόν φοράει κιτρινό με μπλουζάκι, ο άλλος φοράει μπλε γυαλιά. Άντε με τους μαρμίτες εδώ που με έχουν κάνει τη ζωή. Δεν έρθει άλλη εβδομάδα ρε που πάτε 10-12 να ησυχάσω. Άντε πια. Οι μαρμίτες ακολουθούν. Ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Στο νέο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ηρακλέα ώρα για μπλε αύριο. Να είστε καλά.